Να πάμε στην Ιεράπετρα. Έχουμε εκεί μία ανοιχτή επιστολή, βέβαια, μετά το παλαϊκό συλλαλητήριο της Δευτέρας Φεβρουαρίου από το Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου. Τι ζητούν εκεί οι άνθρωποι, το αυτονόητο, αυτό το οποίο ζητούν και στο Ρέθυμνο και στην περιοχή του Ρεθύμνου. Ζητούν στην Ιεράπετρα, στελεχώστε το νοσοκομείο με 12 μόνιμους γιατρούς, με άμεση πρόσληψη 12 γιατρών, προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν όλες οι κλινικές, να ζήσουμε ανθρώπινα και κάτι να μας συμβεί, να χτυπήσουμε την πόρτα του νοσηλευτικού ιδρύματος και εμείς και κάτι από τις γύρω περιοχές και να εξυπηρετηθούμε και να νοσηλευτούμε. Μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως, μα καμία απολύτως εξέλιξη. Θέλω να πάμε στον κύριο Ανδρέα Μαμαντόπουλο. Τα έχουμε ξαναπεί, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας. Την καλησπέρα μας, κύριε Μαμαντόπουλε. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε και να προσευχηθούμε κι εμείς για τον κόσμο της Τουρκίας και της Συρίας που Βέβαια, δοκιμάζεται τόσο βέβαια. σκληρά. Και Εννοείται. να σας ενημερώσω ότι το 99 ήμουν εκεί μαζί τους σαν διασώστης γιατρός. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Είχατε βιώσει Ήταν και λοιπόν την τότε τότε τραγικά. τραγωδία, είχατε βιώσει την τότε τραγωδία. Τα πράγματα βέβαια τώρα, κύριε Μαμαντόπουλε, ξεπερνούν τους 19.000 Ακριβώς. και οι νεκροί, οπότε καταλαβαίνετε το μέγεθος της Είχαμε συμφοράς. 17.500, αν σκεφτούμε ότι είναι 30 φορές ισχυρότερος αυτός ο σεισμός, Ακριβώς. δεν θέλω να το πολλαπλασιάσουμε επί Σε 30, καμία αλλά επί περίπτωση. 4 τουλάχιστον. Ναι. Για πάμε στην Ιερά Πέτρα, πάμε στο νοσοκομείο. Συγκεκριμένο το αίτημα για την τοποθέτηση 12 γιατρών, για 12 προσλήψεις, προκειμένου βέβαια να βγουν από το κόκκινο οι κλινικές, η πλειονότητα των κλινικών. Και θα ρωτήσω αυτό που ρώτησα και τη συνάδελφο μέσα από την ανταπόκριση στο Ρέθυμνο. Έχουμε εξέλιξη, έχουμε απάντηση. Τι λένε εκεί οι υπεύθυνοι, καμία. Καμία απολύτως ανταπόκριση σε αυτό το παλαϊκό συλλαλητήριο που δεν έχει ξαναγίνει για λόγους υγείας στον ελλαδικό χώρο. Έτσι, εξακολουθούν να θέλουν, να μην θέλουν μάλλον να μάθουν το πόσο εξαρτημένη είναι η νοτιοανατολική Κρήτη, το 1 τέταρτο της νότιας Κρήτης, από το νοσοκομείο. Δεν θέλουν να το μάθουν. Νομίζω ότι το κατάλαβαν και νομίζω ότι εισακούστηκαν, αλλά τα σχέδια είναι άλλα. Τα σχέδια είναι οι συγχωνεύσεις, τα σχέδια είναι να κλαπεί ο ζωτικός χώρος του Εθνικού Συστήματος Υγείας υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων των επενδυτών που έχουν έρθει στην Ελλάδα και θερίζουν τα πάντα, δυστυχώς. Αυτή είναι η αίσθηση Εάν μας. Πάμε στο Θέλουμε... σήμερα, αν κάποιος επισκεφτεί το νοσοκομείο στην Ιερά Πέτρα σήμερα, τι θα αντικρίσει? Αν είναι τυχερός και έχει καρδιολογικό πρόβλημα, θα βρει τον καρδιολόγο. Ναι. Έτσι, τον ένα καρδιολόγο που έχουμε στην ουσία, τον ενάμιση. Εάν είναι τυχερός και βρει τον έναν παθολόγο που έχουμε. Αν χρειάζεται χειρουργική επέμβαση που χρειάζεται και προεχειρητικό έλεγχο που θέλει και τον καρδιολόγο και τον έναν αναισθησιολόγο δυστυχώς που διαθέτουμε, που έχει αναλάβει στις πλάτες της αυτή η κοπέλα όλο το βάρος του νοσοκομείου και χειρουργία και επίγοντα περιστατικά από δηλητηριάσεις, τροχαία, εμφράγματα πρέπει να είναι εκεί και την υποστήριξη των τμήματων. Ναι. Αν είναι τυχερός, θα πάνε όλα καλά. Το πιθανότερο είναι ότι θα μπει στο ασθενοφόρο και αν είναι τυχερός πάλι θα φτάσει στον Άγιο Νικόλαο ή το Ηράκλειο. Δηλαδή ζούμε με το αν είσαι τυχερός πια εδώ στην περιοχή. Αλλά δεν είναι αυτό το μόνο. Μόνο αυτό είναι ότι η οικονομία του τόπου είναι απόλυτα εξαρτημένη από το νοσοκομείο. Απόλυτα. Το θερμοκήπιο δεν μπορείς να λείψεις ούτε λεπτό. 2 μέρες να λείψεις, το θερμοκήπιο έχει καταστραφεί. Σε συνδυασμό με την έλλειψη εργατών γης, οι ιεραπετρίτες είναι στα θερμοκήπια τους. Φεύγουν κάθε μέρα 1.100 τόνοι κυπευτικών προς τις πόλεις και το εξωτερικό. Ο τουρισμός, οι τουριστικοί πράκτορες, το πρώτο που κάνουν είναι να έρθουν στο νοσοκομείο. Αν είναι κατάλληλο, θα φέρουν τους πελάτες τους. Αν δεν είναι, δεν θα τους φέρουν. Δηλαδή, τι αποφασίσαν να ερημώσουν την περιοχή? Δεν έχω καταλάβει τι έχουν αποφασίσει. Μάλιστα. Δεν τους ζητάμε πολλά. Για μια πολιτεία είναι πολύ εύκολο με τη μορφή του επείγοντος όλο αυτό που έχουν κάνει τόσα χρόνια, την υποστελέχωση, τη μεθοδευμένη και βήμα-βήμα, να την ανατρέψουν. Μπορούν να το κάνουν. Είχα την ενημέρωση ότι προγραμματίζεται, σχεδιάζεται ακόμα δυναμικότερες κινητοποιήσεις με πρώτο σταθμό την υγειονομική περιφέρεια Κρήτης. Έχει αλλάξει κάτι? Όχι. Στις 22 Φεβρουαρίου θα είμαστε μαζί με τους υπόλοιπους υγειονομικούς της Κρήτης στο Ηράκλειο. Μάλιστα. Θα είμαστε εκεί. Ταυτόχρονα έχουμε στείλει και μια κλειστή επιστολή. Την ανοιχτή επιστολή είναι αυτή που έχετε στα χέρια σας. Μια κλειστή επιστολή προς τον κύριο Πλεύρη, την κυρία Γκάκα και προς τον κύριο Παπαβασιλείου. Και τους λέμε αυτό το πολύ απλό πράγμα.
Μάλιστα. Οι νέες αποστολές που θέλουν να μας δώσουν και μας κοροϊδεύουν ότι θα γίνει τόπος φιλοξενίας χρονίας πασχόντων, ότι θα μας δώσουν το δικαίωμα χημειοθεραπείας και αυτά είναι τα θεωρούμε γυαλάκια προς ερυθρόδερμους. Πρέπει να καταλάβουν το μεγάλο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η περιοχή αν το νοσοκομείο αλλάξει χαρακτήρα. Πρέπει να είναι ένα γενικό νοσοκομείο καλά στελεχωμένο. Μάλιστα. Λοιπόν, Πρόεδρε. Δεν πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ανωτελεία βάζουμε, θα τα πούμε και το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ να είστε πολύ. Καλά.